Πάμε στο κέντρο του Ηρακλείου να συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων Ηρακλείου, τον κύριο Γιάννα Ανασασάκη. Αντιδήμαρχε, την καλησπέρα μας. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Λοιπόν, για να τα βάλουμε σε μία σειρά, να ξεκινήσουμε με τον βασικό στόχο της νέας κυκλοφοριακής μελέτης. Και βέβαια θα ξεκινήσει και μία μακρά διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, όπως προείπαμε. Πού στοχεύει η Δημοτική Αρχή? Πολύ σωστά. Νομίζω ότι τα 4 τελευταία χρόνια έδειξαν το δρόμο ότι οι πεζοδρομήσεις είναι προς όφελος όλων. Για την ποιότητα ζωής, για τον πολιτισμό, για τον τουρισμό, είναι ό,τι καλύτερο. Έχουμε μια ζωντανή πόλη που αναδεικνύεται όλο και παραπάνω όσο φτιάχνουμε το δημόσιο χώρο. Η δικαιοσύνης και η είδης, ενώ ξεκίνησε με μια λογική το έργο να είναι ήπιας κυκλοφορίας, νομίζω από μόνες τους οδήγησαν τη συντριπτική πλειοψηφία των δημοτών να θέλουν να είναι αμυγείς πεζόδρομοι. Και εδώ που στέκομαι αυτή τη στιγμή, είναι χαρακτηριστικό ότι ο κόσμος χαίρεται να περπατάει, να επισκέπτεται το ιστορικό κέντρο, να ψωνίζει και δεν υπάρχει κανένας λόγος αυτό να το χαλάσουμε. Και μάλιστα ήταν τόσο κραυγαλαίο το θετικό παράδειγμα αυτής της πεζοδρόμησης, της ανάπλασης, που θέλουμε να το επεκτείνουμε, όπως μας ζήτησαν ήδη καταστηματάρχες και συμφωνεί και το κυκλοφοριακό μοντέλο που φέρνει ο μελετητής αύριο προς συζήτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας, να γίνει και στην Μικρή Εύανς αλλά και στη 1821. Αρκεί να προσπεράσουμε τα όποια εμπόδια και τις καθυστερήσεις, ξέρετε, της συγκεκριμένης ανάπλασης. Έτσι που ταλαιπώρησαν λίγο εκεί πέρα. Τώρα είμαστε πιο μπροστά και από το χρονοδιάγραμμα. Εντάξει, αλλά μέχρι να φτάσουμε στο μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Μάθαμε όμως. Είχαμε ένα περιπετειώδη, θα έλεγα, περιπετειώδες έργο με τον προηγούμενο εργολάβο. Τώρα όλα τα πράγματα κυλήσαν ομαλά και έχουμε καταφέρει και έχουμε βγει στο λόγο μας ακριβώς. Νομίζω ότι μέχρι τέλος του Μάη το αργότερο, ενδεχομένως και μέχρι το Πάσχα, να έχουμε τελειώσει κάθε λεπτομέρεια σε αυτό το έργο και να μπούμε στην τουριστική σεζόν ακριβώς όπως είχαμε ανακοινώσει, χωρίς κανένα εργοτάξιο στο κέντρο της πόλης, ώστε να μπορούμε να απολαύσουμε αυτή την τουριστική σεζόν που άκουσα και στο προηγούμενο ρεπορτάζ. Σωστά. Ότι αναμένεται, όπως όλοι ελπίζουμε, λοιπόν, να είναι πολύ πεζοδρομήσεις, καλή. Λοιπόν, πεζοδρομήσεις, λοιπόν, σταθήκατε στόχος, στις πεζοδρομήσεις. Πολύ, πολύ σημαντικό. Θέλουμε να ακολουθήσει η πεζοδρόμηση και των δρόμων που περικλείονται από την Αβέρο, την Εύβανς, τη Ζωγράφο και τη Χατζημιχάλη Γιάνναρη, ναι, ώστε να διαμορφώσουμε το πρώτο ανοιχτό εμπορικό κέντρο της πόλης. Είναι οδοί που ενώ έχουν δυνατότητες, σήμερα είναι υποβαθμισμένες. Και θα ακολουθήσουμε την ίδια λογική ενδεχομένως και στην Ιδωμενέως. Εκεί θα τεθεί προς συζήτηση για να δούμε αν μπορεί να υποστηριχθεί και από τις λειτουργίες των νομίμων χώρων στάθμευσης που υπάρχουν στην πόλη, τις οποίες δεν θέλουμε να καταργήσουμε πουδενή. Άλλη μεγάλη αλλαγή είναι το σενάριο διαμόρφωσης της Δουκός Μποφόρου ως διπλής κυκλοφορίας. Αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα να προσεγγίζουν τα γιοταχή πιο γρήγορα στο κέντρο και να μην χρειάζεται να κατεβαίνουν μέχρι την Εθνικής Αντιστάσεως και μετά να έρχονται από την Ικάρου στην Αστόρια. Με στη Θεό, φαντάζομαι, δεν ξέρω. Θα μας δώσει τα χέρια, θα μας δώσει μια έξτρα δυνατότητα. Είπατε Δουκός Μποφόρ διπλής κυκλοφορίας. Σας άκουσα καλά. Δουκός Μποφόρ διπλής κυκλοφορίας. Με στη Θεό, δεν ξέρω τώρα τι προβλέπετε. Όχι, δεν χρειάζεται στη Θεό. Ναι. Θα χρειαστεί απλώς να καταργηθεί η παρόδια στάθμευση που υπάρχει αυτή τη στιγμή σε όλο το μήκος της Μποφόρ για να δοθεί σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας. Μεγάλη αλλαγή. Ένα άλλο ζητούμενο μέσα στην κυκλοφοριακή μελέτη είναι να λύσουμε 4-5 προβληματικά σημεία που έχουμε διαπιστώσει, όπως και οι δημότες, ότι υπάρχουν. Θα σας πω χαρακτηριστικά, ένα είναι στο πάρκο Γεωργιάδη, έξω από την συμβολή με τη Γερονιμάκη. Ναι. Προτείνουμε ένα κυκλικό κόμβο. Παρακάτω, στην είσοδο της ανάληψης, εκεί στο Καπετανάκιο, που έχουμε μια χαοτική κατάσταση καθημερινά, αντίστοιχα προτείνεται ένας κυκλικός κόμβος. Το ίδιο λίγο παρακάτω, στη συμβολή Παιδιάδος, Ανεμογιάννη και Αβέροφ. Θέλουμε να ρυθμίσουμε καλύτερα την κυκλοφορία στο συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και στη συμβολή Δουκός Μποφόρ και Ικάρου, που ναι, μεν υπάρχει ένα κυκλικό σήμερα, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι χρειάζεται μια μικρή διόρθωση. Είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο που πρέπει να είναι άψογα όλα ρυθμισμένα γύρω-γύρω και γι' αυτό προτείνονται και διάφορες πεζοδρομήσεις πέριξ του Αρχαιολογικού Μουσείου, ώστε να μπορούν αυτοί οι εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες που προσέρχονται κάθε έτος να διευκολύνονται. Στο μουσείο, να προσέρχονται με ασφάλεια και με ένα νοικοκυρεμένο. Στην καινούργια πόρτα, Αντιδήμαρχε, τι προβλέπετε? Άλλες, και εκεί πραγματικά είναι ένα σημείο που έχουμε ένα προβληματικό φανάρι με καθυστερήσεις, ιδιαιτέρως για τα οχήματα που βγαίνουν από το κέντρο, από τη Μεγάλη Εύβανς.
Σκεφτήκαμε κάτι αρκετά έξυπνο, να κάνουμε τα δύο τούνελ κάτω από την καινούργια πόρτα, κάτω από τα τείχη, διπλής κυκλοφορίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι έρχονται από πλαστήρα και θέλουν να στρίψουν για Όαση, ναι, θα το κάνουν όπως και σήμερα, αλλά αυτοί που έρχονται από την Όαση να πάνε προς πλαστήρα θα περνάνε από το ίδιο τούνελ, χωρίς να συναντάνε φανάρι. Θα έρχεσαι από την Όαση, από τη δυτική πλευρά της καινούργιας πόρτας και θα μπαίνεις κατευθείαν πλαστήρα. Το άλλο ρεύμα, το άλλο τούνελ, θα είναι χωρίς φανάρι, ελεύθερο για αυτούς που βγαίνουν από το κέντρο μέχρι την Όαση και αντίστοιχα όσοι θέλουν να μπουν θα είναι απρόσκοπτα, χωρίς κανένα φανάρι, χωρίς καμία διακοπή η πορεία τους προς τη Μεγάλη Εύανς. Η Πεδιάδος προτείνεται στο κομμάτι το πάνω να είναι πεζόδρομος. Νομίζω ότι οι μισοί Ρακιώτες έχουν τρακάρει το αυτοκίνητό τους εκεί πέρα στο στένεμα που κάνει με την οδό Βίγλας. Είναι παράλογο να κυκλοφορούν οχήματα από έναν αξιόλογο δρόμο και να υποβαθμίζεται με τέτοιο τρόπο. Και γενικά ακολουθούμε μια πολύ απλή αρχή. Όλοι οι δρόμοι κάτω από 3,5 μέτρα πεζοδρομούνται. Οι δρόμοι από 3,5 έως 5 μέτρα, 5,5 θα γίνουν ήπια κυκλοφορίας. Δηλαδή θα στενέψουμε το οδόστρωμα ώστε να χωράει αποκλειστικά και μόνο ένα όχημα να περάσει με χαμηλή ταχύτητα και όλο το υπόλοιπο κομμάτι της οδού, μάλιστα, δεν μένει και πολύ, θα το δώσουμε για να κάνουμε αξιοπρεπή πεζοδρόμια. Όχι εντός προδιαγραφών, γιατί οι προδιαγραφές για να κυκλοφορούν τα εμποδιζόμενα άτομα είναι αρκετά απαιτητικές, θέλουμε πάνω από ένα 65 ελεύθερο πλάτος, αλλά τουλάχιστον, μάλιστα, θα έχουμε ένα ικανοποιητικό πεζοδρόμιο, ώστε οι νέες αναπλάσεις να ικανοποιούν. Εγώ θέλω να πάω βάλια στο χρονοδιάγραμμα, βέβαια, αλλά αν θες να πεις κάτι άλλο πιο πριν. Όμορφο σχεδιασμό, ναι, πολλά πλεονεκτήματα, πότε θα τρέξει. Βέβαια, αυτό εκεί θα σταθούμε. Βάλια. Ωραία, ωραία, να μας απαντήσει και το χρονοδιάγραμμα ο κύριος Αναστασάκης και μετά θέλω, ναι, το... φυσικά, να τον ρωτήσω κάτι άλλο. Να πω κάτι σημαντικό. Μαζί με όλα τα θέματα, εννοείται ότι ρυθμίζουμε και το ζήτημα της τροφοδοσίας και της στάθμευσης. Θα επιμείνουμε πολύ πάνω σε αυτό. Δεν θέλουμε να δημιουργηθεί το παραμικρό πρόβλημα στην τροφοδοσία των καταστημάτων και μάλιστα είναι ένας από τους λόγους που σκεφτόμαστε κατ' εξαίρεση να μπορούν να εισέρχονται μέσω του άξονα ζωγράφου Χατζημιχάλη Γιάνναρη και στο μικρό τμήμα της Εύανς τα ταξί και κάποια μίνι μπας, ώστε όσοι επιθυμούν δημότες να έρθουν μέχρι το Μεϊντάνι, μέχρι, ωραία, το Σταυρό της Πόλης, να έχουν μια, ωραία, δυνατότητα να το κάνουν. Αναφορικά... και όλα αυτά τα οχήματα που, ναι, θα είναι λίγα, ναι, να φεύγουν από την μονή οδηγή 3. Αναφορικά τώρα με το χρονοδιάγραμμα. Ποια τα αναφορικά με το βήματα. Χρονοδιάγραμμα. Ακολουθεί μία περίοδος διαβούλευσης. Θα σας πω το εξής. Πάμε. Αύριο έχουμε την πρώτη μεγάλη συζήτηση στην Επιτροπή Κυκλοφορίας. Έχουμε καλέσει και τον μελετητή, τον κύριο Πρόιο από τη Θεσσαλονίκη, να παρουσιάσει αναλυτικά όλα αυτά τα σενάρια. Θα δεχτούμε αντιπροτάσεις. Αλίμονο, αποκλείεται να είναι αλάνθαστη η πρότασή μας. Θα την προσαρμόσουμε. Και μετά θα προωθηθεί στην ποιότητα ζωής. Από την ποιότητα ζωής, που είναι ένα άλλο συλλογικό όργανο, θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση επίσημα για 10, ναι, μέρες. Θα έχουμε και εκεί μια ζύμωση και στο τέλος θα καταλήξει να γίνει η μεγάλη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο που θα κληθεί να πάρει την τελική απόφαση. Νομίζω ότι είναι διαδικασίες που δεν είναι άσπρο ή μαύρο. Αποκλείεται να βρείτε άπαντες να συμφωνούν με το ένα σενάριο ή με το άλλο σενάριο. Εμάς στο οπλοστάσιο μας είναι το παράδειγμα μιας λειτουργικής πόλης τα τελευταία 4 χρόνια παρά τα πολλά και σημαντικά έργα που είναι σε εξέλιξη. Σίγουρα το κυκλοφοριακό στο Ηράκλειο δεν είναι μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πριν από 4 χρόνια και αυτό είναι ένα λογικό παράδοξο για αν σκεφτείτε ότι υλοποιήσαμε το έργο της δικαιοσύνης και της Ήδης, τελειώνουμε τώρα την Εύανση και την 21, είναι σε εξέλιξη η Αρχιεπισκόπου Μακαρίου, δουλεύουμε στο Λάκκο. Παρεμβάσεις που, αν μη τι άλλο, είναι δύσκολες και τις ακούγαμε να για πολλά χρόνια. Κάτι, δηλαδή, όμως τώρα είναι μεγάλη προσοχή. Τον ακούμε με πολύ μεγάλη προσοχή για τα, φυσικά, ωραία μεγάλα έργα που πρόκειται να κάνει η Δημοτική Αρχή και με την κυκλοφοριακή αναρχία στο Ηράκλειο. Ένας πολίτης που θέλει κατευθυνθεί στο κέντρο με τόσες πεζοδρομίες που θα γίνουν, θα έχει κάπου έτσι να παρκάρει, να σταθμεύσει το όχημά του. Σωστά. Και με δεδομένο ότι Κηδικός Μποφόρ θα απαλλαγεί από οχήματα, λοιπόν, γίνει διπλής κατεύθυνσης. Πάμε στα μίνι μπας, στη λογική των μίνι μπας. Οι θέσεις που έχουν οι παρόδιες, η λύση φυσικά είναι και τα μίνι μπας. Έχουμε μια ξεκάθαρη άποψη ότι μέσα στο μικρό δακτύλιο, δηλαδή από την Αβέροφ και προς βορρά, δεν έχει κανένα λόγο να προσέλθει ένα γιο ταχύ, παρά μόνο για να παρκάρει σε έναν από τους ιδιωτικούς χώρους στάθμευσης, γιατί δυστυχώς μέχρι σήμερα δημοτικός χώρος δεν υπάρχει, πολυόροφος υπόγειος, στο στενό πυρήνα του κέντρου. Άρα η πρότασή μας είναι σαφής. Υπάρχει δωρεάν στάθμευση στο Παγκρίτιο, δωρεάν στο λιμάνι, δωρεάν στην Αλικαρνασσό, δωρεάν στη γέφυρα της Κνωσού και υπάρχει και δημοτικό πάρκινγκ αυτή τη στιγμή στην παλιά Λαχαναγορά. Άρα υπάρχουν επιλογές, αυτό είναι επιπληρωμή με ένα χαμηλό κόμιστρο σε σχέση με τα ιδιωτικά.
Υπάρχει λοιπόν επιλογή σε πολύ μικρή απόσταση, μερικές εκατοντάδες μέτρα, ακόμα και για να έρθει κάποιος με τα πόδια. Εγώ δεν λέω να έρθει με τα πόδια, εγώ λέω να πάρει το μικρό λεωφορείο. Καθιερώθηκε, πέτυχε και έχουμε αυτή τη στιγμή πάνω από 60-70 χιλιάδες επιβάτες μηνιαίως. Κάτι που δείχνει ότι όταν δώσεις μια αξιόπιστη εναλλακτική και ο Ηρακλείωτος που δεν ήξερε να χρησιμοποιεί λεωφορεία, θα έχουμε τη δυνατότητα το επόμενο διάστημα να πούμε περισσότερα, να σταθούμε στο σχεδιασμό. Ξεκινάει διαβούλευση, ποιότητα ζωής και δημοτικό συμβούλιο. Αυτά είναι τα τρία στάδια. Θα τα πούμε το επόμενο διάστημα. Να είστε καλά. Ακριβώς. Σας ευχαριστούμε πολύ.